πειράξουμε λίγο το πιάνο. Είναι κουρδισμένο, σωστό, στη θέση του, όλο αυτό. Διότι Γιάννης Χριστοδηλόπουλος. Για να το ξεκουρδίσουμε. Ναι, ναι. Ναι. Απόψε σε θέλει δυο λογάκια να πεις τρυφερά, να του πεις πως για εκείνο μια φλόγα κρύβεις μες στην καρδιά. Το κορίτσι απόψε σε θέλει να του πεις μες τ' αυτή πως το θες και πως έχει στον κόσμο λιμάνι της καρδιάς του τις άθες. Σε θέλει να σου πει πως χωράει φτερά, του τα χάρη σαν χίλι αγγέλη απ' την πρώτη σας μάτια. Το κορίτσι απόψε σε θέλει να του πεις πως για εκείνο είσαι εσύ, να του πεις πως για εκείνο πεθαίνεις κι είναι όλη σου η ζωή. Σε θέλει να το πας στο φεγγάρι να δει όπως κάνουν οι ερωτευμένοι πριν χαράξει αυγή. Το κορίτσι απόψε σε θέλει να του πεις πως για εκείνο είσαι εσύ, πως γεννήθηκαν κάποτε τ' άστρα και σας φέραν μαζί. Βλέπει όνειρα πεταλουδένια και έχει μόνο χαρά. Το κορίτσι κρατά στην καρδιά του ένα φόβο τρελά μη χτυπά. Μα από τότε που γνώρισε σένα έχει
Πήρα πολλά μηνύματα για αυτό το τραγούδι μέσα στην καραντίνα. Κι εγώ αλλά και η Ελεονόρα Ζουγανέλη που το είπε σε πρώτη εκτέλεση. Για τη φράση «Κάποια μέρα θα σμίξουμε όλοι και θα είναι η χαρά ζωντανή». Είναι ψυχές στο χρόνο που γυρίζουν στο απλό μόνο. Κρύβουν στιγμές και πόνο και έρχονται κάτω στη γη να σβήσουν για αυτή την πληγή. Φωνάζουμε χέρια νυχτά. Είμαστε άγνωστοι μέσα στην πόλη. Μα κάπου σε έχω ξαναδεί. Κάποια μέρα θα σμίξουμε όλοι και θα είναι η χαρά ζωντανή. Θα είναι ζωντανή. Είναι ψυχές που μένουν τόσες τριγύρω που φεύγουν. Είναι ψυχές που θέλουν στη γη να βρεθούν κι άλλη μια, να κάνουν και πάλι ζημιά. Και χορεύει, 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 χορεύει η καρδιά. Και τα σώματα ακούς του φωνάζουν με χέρια νυχτά. Στο μέσα στην πόλη, μα κάπου σε έχω ξαναδεί. Κάποια μέρα θα σμίξουμε όλοι και θα είναι η χαρά ζωντανή. Και χορεύει, 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 χορεύει η καρδιά. Και τα σώματα ακούς που φωνάζουν με χέρια νυχτά. Και θέλει πολλά η ζωή, εσένα και εμένα μαζί. Με χέρια νύχτα. Είμαστε άγνωστοι μέσα στην πόλη. Μα κάπου σε έχω ξαναδεί. Κάποια μέρα θα σμίξουμε όλοι και θα είναι η χαρά ζωντανή. Και χορεύει, 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 χορεύει η καρδιά. Και τα σώματα ακούς που φωνάζουν με χέρια νύχτα. Είμαστε άγνωστοι μέσα στην πόλη. Μα κάπου σε έχω ξαναδεί. Κάποια μέρα θα σμίξουμε όλοι και θα είναι η χαρά ζωντανή, θα είναι ζωντανή. Εξαιρετικά αφιερωμένο σε όλους μας. Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ. Μια προσωπική χάρη, ρε παιδιά, θέλω να ανέβει η Παυλίνα. Θέλω να καλέσω την Παυλίνα, την οποία την γνωρίζω και εγώ πριν ξεκινήσει τη σταδιοδρομία της. Και την προσφωνώ πριγκίπισσα. Πριγκίπισσα, έλα να τραγουδήσουμε. Συγγενείς στο σπίτι να μας δούνε. Κι αυτή την Τετάρτη θα πάω το μικρό πρωί στο σχολείο, το βράδυ γιατρό. Η Πέμπτη θα φύγει όπως φεύγει η ζωή. Ερήμην μου κάποιος την παρακινεί. Τα Σάββατα όμως και τις Κυριακές μαζεύονται ανθρώποι και μπλέκουν στιγμές. Μετράνε τα αστέρια που σύνολο πόσες σιωπές μου ακούς. Να πάμε μια βόλτα με μια σειρά.
αυτή τη βδομάδα χαμός στη δουλειά. Ετούτο το μήνα θα δείξει χρονιά. Δεν πρόλαβα πάλι να έρθω να σου πω σε θέλω, μου έχεις λείψει. Να πάμε ταξίδια, να πάμε όπου θες. Να φέρουμε εικόνες τις αποσκευές. Αγάπη δεμένη με τέτοια υλικά. Εμάς περιμένει να δει το μετά. Τα Σάββατα όμως και τις Κυριακές μαζεύονται ανθρώποι και βλέπουν στιγμές. Μετράνε τα αστέρια που ανάμουν για αυτούς. Στο σύνολο πόσες σιωπές μου ακούς. Να πάμε μια βόλτα με μια σιγουριά. Να κάνουμε λίγο όπως ήταν παλιά. Πριν μάθει ο κόσμος κι η μνήμη να ζει. Yeah.
σε τα νέα σου πως πάει η δουλειά. Χάθηκαμε, βρεθήκαμε, όλα εντάξει. Μπορούμε να τα λέμε. Ευχαριστώ πολύ. Και πες κιόλας τι είναι αυτό που θα παίξουμε τώρα. Το αγαπημένο μας φίλο. Αυτό είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο λατρεμένος μας Γιάννης Ξανθούλης. Μόλις του είπαμε ότι ετοιμάζουμε αυτή τη δουλειά στο Άλσος, αυτή την παράσταση του Έλα Μια Βόλτα, είπε έχω γράψει κάτι που πριν του πούμε τι θέλουμε, τι θα θέλαμε, εγώ έβαλα τα κλάματα μόλις το άκουσα. Και όταν ήρθε ο Γιάννης μια μέρα στο σπίτι, μου λέει, έχεις κανένα πιάνο? Λέω, έχω. Μου λέει, κάτσε να το γράψω, γιατί τέτοιο πλάσμα είναι. Και το έγραψε σε ένα λεπτό. Ούτε, δηλαδή. Και το είπαμε, το άκουσα, και όταν το ξαναδοκίμαζε και πήγα σε ένα άλλο δωμάτιο στο σπίτι, δάκρυσα πάλι, γιατί αισθάνθηκα ότι όλη αυτή η πίεση, η πρέσα που περάσαμε κλεισμένη μέσα, χρειαζόταν κάτι για να μαλακώσει η ψυχή μας. Και αυτό το τραγούδι για μένα είναι ένα τραγούδι που ξεμουδιάζει τις ψυχές μας από όλο αυτό που περάσαμε. Και είναι αφιερωμένο στον κύριο Τσιόδρα, γιατί πραγματικά ήταν φίλος, αδερφός και πατέρας αυτή τη δύσκολη στιγμή που περάσαμε όλοι. Και έτσι χέρι-χέρι μαζί του περάσαμε αυτό το τούνελ γλυκά και όσο μπορούμε να το πούμε, ανώδυνα. Να στείλουμε τα φιλιά μας στο Γιάννη τον Ξανθούλη. Τα φιλιά μας εννοείται και την αγάπη, την αγάπη μας. Φοβόμαστε κι ακούγαμε του Εσπέρινου τα λόγια. Στις έξι που κουρδίζαμε τις λύπης τα ρολόγια. Κι εσύ σαν φίλος κι αδερφός για πόλεμο μιλούσες. Με στην αλήθεια σου έσκυβες και μας παρηγορούσες. Κι όποιο κι αν ήταν το σοκ που ο πλανήτης ζούσε. Η ελπίδα μες στα απογεύμα στο αυτί μας τραγουδούσε. Στο τραγούδι υπομονή και στο ρέφρεν κουράγιο. Κράτοντας το τηλεκοντρόλ πίστεψα ότι έχουν μάγιο. Χωρίς κεριά στο γκρίζο φως που έβγαζε η οθόνη. Ξέραμε ότι ήμασταν μαζί στο φόβο κι όχι μόνοι. Ξέραμε ότι ήμασταν μαζί στο φοβό κι όχι μόνο. Για μας ήταν πρωτόγνωρο να μείνουμε όλοι μέσα. Μας έπεισες πως άξιζε να αντέξουμε την πρέσα. Και με χειροκροτήματα καμιά φορά τα βράδια ξορκίζαμε το θάνατο στις πόλεις στα σκοτάδια. Κι όταν πια χάραζε πρωί και ξεκινούσε η μέρα, προσμέναμε για να μας πεις σαν φίλος καλησπέρα. Μες στο τραγούδι υπομονή και στο ρεφρέν κουράγιο. Κρατώντας το τηλεκοντρόλ πίστεψα ότι έχω μάγιο. Χωρίς κεριά στο γκρίζο φως που έβγαζε η οθόνη. Ξέραμε ότι ήμασταν μαζί στο φοβό κι όχι μόνοι. Χωρίς κεριά στο γκρίζο φως που έβγαζε.
αγάπη. Τι να πούμε. Μπράβο, Γιάννη. Μπράβο. Μπράβο, Γιάννη.